συνεδριάζει αύριο στις 10 το πρωί η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου Συντάξεως της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για να αποφασίσει το κατά πόσο θα εγκρίνει δάνειο ύψος 100 εκατομμυρίων ευρώ προς την κυβέρνηση ώστε να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες για το μήνα Δεκέμβριο. Ο πρόεδρος της Ελεύθερης Παγκύπριας Οργάνωσης Προσωπικού της ΑΕΚ, Ανδρέας Πανόρκος, μιλώντας στον Αντένα, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να συνενέσουν ως εργαζόμενοι στο αίτημα για δανεισμό από το Ταμείο Συντάξεων. Η Αρχή Ηλεκτρισμού σήμερα, από ψέως οικονομικής, βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, με τεράστια χρέη. Δεν μπορεί η Αρχή Ηλεκτρισμού να δώσει τουλάχιστον τις εγγυήσεις τις οποίες διδύσει, τα οποία δεν ξέρουμε και ποια μορφή είναι εγγυήσεις τις οποίες έχει δώσει. Η πολιτεία πρέπει να σοβαρευτεί. Δεν μπορεί να βάζει τέτοια εκβιαστικά διλήμματα ενώπιον μας ή να δώσουμε τα ταμεία μας ή το κράτος καταραίει ή ακόμα να απειλούν τους οργανισμούς μας ότι θα τους μετοχοποιήσουν ή θα τους ξεπουλήσουν. Ο κύριος Πανόρκος πρόσθεσε ότι η Αρχή Ηλεκτρισμού έχει ήδη αγοράσει ομόλογα 130 εκατομμυρίων ευρώ της κυβέρνησης και σε συνδυασμό με την απώλεια 30 εκατομμυρίων ευρώ που υπέστη το Ταμείο Συντάξεων από την αγορά αξιογράφων, δεν υπάρχει ευχέρεια για νέο δανεισμό. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Αρχής Λιμένων, Χρήσης Πρέντζας, ανέφερε ότι η Αρχή έχει την ευχέρεια να δανείσει την κυβέρνηση το ποσό των 38 εκατομμυρίων ευρώ μέσω των αποθυματικών της, εάν βέβαια το εγκρίνει την προσεχή Δευτέρα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε κίνδυνος στην ομαλή λειτουργία του οργανισμού. Η επένδυση αυτή είναι από τα αποθεματικά που διαθέτει σήμερα η Αρχή Λιμένων. Έχει λάβει υπόψη της το αναπτυξιακό πρόγραμμα της αρχής, το οποίο είναι σε εξέλιξη και το οποίο στην ολοκλήρωση του θα στοιχίσει στην αρχή γύρω στα 100 εκατομμύρια και έχει λάβει επίσης υπόψη της την υποχρέωση που έχει η Αρχή Λιμένων για τη δημιουργία του Ταμείου Συντάξεων. Στη νέα έκδοση ομολόγων της κυβέρνησης έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν και δύο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται για χρόνια στην Κύπρο.